Ο νομάρχης Αργολίδας Βασίλης Σωτηρόπουλος απαντά στις δηλώσεις του Γιάννη Μανιάτη ότι καθυστέρησε από πλευράς νομαρχίας η περιβαλλοντική μελέτη για την επέκταση του εμπλουτισμού. Το έργο του αναβάλου προχωρεί όπως το είχαμε ακριβώς τρομολογήσει από τα πέρσι, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί η αμνησία κάνει κακό. Ο κ. Μανιάτης είπε ότι η μελέτη, η περιβαλλοντική μελέτη για το θέμα του εμπλουτισμού καθυστερεί. Μάλιστα. Από την νομαρχιακή αυτοδιοίκηση. Είναι αληθές αυτό ή όχι? Όταν οι υπηρεσίες της νομαρχίας έκριναν ότι πρέπει να γίνει επέκταση του εμπλουτισμού και να διορθώσουμε τις περιοχές, τα σημεία που έγινε, που γινόταν ο εμπλουτισμός, διότι με πολλούς και διαφόρους λόγους όλα αυτά τα χρόνια, εκεί που υπολογίζαμε, ξέρω εγώ, 100 σημεία, λειτουργούσαν τα 60. Είχαν για πολλούς και διαφόρους λόγους κλείσει γεωτρήσεις, σημεία που γινόταν ο εμπλουτισμός. Είπαμε να γίνει η διάνοιξη ακριβώς αυτών των σημείων που ήταν από την προηγούμενη περιβαλλοντική αδειοδότηση. Συγχρόνως όμως, οι υπηρεσίες σε ορισμένα σημεία έκαναν επέκταση του εμπλουτισμού προς την περιοχή Κουτσοποδίου και προς την περιοχή της Κλεισούρας. Δεν είναι όμως τόσο τραγικά τα σημεία που απέχουν τόσο πολύ ή είναι τόσα πολλά που ζητούμε ώστε να ζητάμε νέα περιβαλλοντική αδειοδότηση. Παρά τα αυτά όμως, οι υπηρεσίες του Υπουργείου συνέστησαν στις υπηρεσίες νομαρχίας ότι ειδικά για τα σημεία αυτά της μικρής επέκτασης του εμπλουτισμού, εκεί που θα πάει το νερό προς το Κουσοπόδι και στην Προσύνη, στην Κλεισούρα, να γίνει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αυτή λοιπόν η μελέτη δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη και επιβαρύνεται η νομαρχία και την κάνουμε, αλλά δεν γίνεται μέσα σε ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες. Και βλέπεις, παρακαλώ. Όχι, δεν είναι υψηλό το κόστος σχετικά με τις μελέτες που κάνουν το Υπουργείο για να φτάσει το νερό στο Λιγουριό και στην Ερμιόνη. Είναι πολύ, πάρα πολύ μικρή αυτή η δαπάνη. Αλλά δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη και σχεδόν είναι έτοιμη. Και προχθές εγώ ζήτησα από τους μελετητές να μου παραδώσουν σε όποιο σημείο και αν βρίσκονται. Αλλά εγώ απορώ με τους υπεύθυνους του Υπουργείου στη διεύθυνση την αρμόδια, που ζητούσαν ειδικά μελέτη για την επέκταση ορισμένα σημεία που ήταν κοντά στην ίδια περιοχή που υπήρχε περιβαλλοντική αδειοδότηση. Και κυρίως όμως ήταν να ανοίξουμε τα σημεία τα οποία είχαν κλείσει και είχαμε περιβαλλοντική αδειοδότηση από πρώτα.